δελτόριο. Εδώ δελτόριο που προβλέπετε θα είναι στις πρωτοβουλίες μας τουλάχιστον αυτό διάστημα που διαρκούν τα έργα να έχετε μηδενική καταβολή στέλνη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στην περιοχή εδώ πέρα. Μια και θα δημιουργήσουμε την αναστάτωση για όσο διάστημα γίνονται έργα να μην πληρώνετε τουλάχιστον αυτά. Να ξέρετε είναι μεγάλο έργο. Είναι μεγάλο έργο. Δηλαδή είναι 600 μέτρα μέχρι πάνω που θα φτάσει. Που σημαίνει έχει συμβατικό χρόνο υλοποίηση 240 ημέρες. Και δεν θα κάνουμε μόνο ανάπλαση επιφανειακή, θα αλλάχθει και το δίκτυο από κάτω. Δίκτυο ίδρυυσης, δίκτυο διαχείρισης σωμβρίων, όλα θα αντικατασταθούν. Είναι ριζική δουλειά. Οπότε έχει μια δυσκολία, θα το πηγαίνουμε τμηματικά όμως για να μην φέρουμε προβλήματα. Να είστε καλά. Η μόνη ένστασή μου είναι ότι τόσο καιρό που είμαστε κλειστοί θα μπορούσατε να εκμεταλλευτείτε αυτή την ευκαιρία και να μας δημιουργήσετε προβλήματα που ήδη έχουμε πάρα πολλά. Το κακό είναι ότι δεν είναι στο δικό μας το χέρι αυτό. Δηλαδή δεν μπορούμε εμείς να επιλέξουμε για να πούμε στον εργολάβο ξεκίνα. Για να καταλάβετε, κάναμε μια τεράστια προσπάθεια τις τελευταίες 20 ημέρες του έτους να προλάβουμε να κάνουμε ανάθεση στη ΔΕΗ να υπογειοποιήσει το δίκτυο. Αν δεν το προλαβαίναμε, το κάναμε έστω και στις 29 Δεκεμβρίου που έγινε αυτό, θα χάναμε 3 μήνες από αυτό το έτος μέχρι να ψηφιστεί προϋπολογισμό στο δημοδιά. Οπότε θέλω να πω δηλαδή δυστυχώς οι διαδικασίες του δημοσίου δεν είναι όπως εμείς που ξέραμε από τον ιδιωτικό τομέα που αποφασίσουμε έχουμε τα χρήματα και κάνουμε κάτι. Εδώ ακολουθείς αναγκαστικά τα διαδικαστικά. Ξεκινάμε λοιπόν τις επόμενες μέρες από εδώ, του Παλαωρίτου. Ο πρώτος στόχος είναι να φτάσουμε μέχρι την Πολυχάρους, το πρώτο μέρος του έργου, μόλις ολοκληρώσει βέβαια τα δίκτυα. Η ΔΔΕ, ο αντιδήμαρχος με ενημέρωσε ότι ολοκληρώνει αυτό το κομμάτι, οπότε ξεκινάει ο εργολάβος. Θα το πάμε τμηματικά από εδώ μέχρι την Πολυχάρους, μετά άλλο ένα σε 3-4 κομμάτια να γίνει δηλαδή αυτό. Υπάρχει συνεννόηση μεταξύ σας, γιατί θα μπορούσαμε ας πούμε να υπολειτουργούμε αυτή τη στιγμή όπως γνωρίζετε. Θα μπορούσαμε και δεν υπάρχει καθαριότητα την επόμενη μέρα. Βλέπετε εδώ σκόνη κάθε μέρα. Αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Τα αυτοκίνητα περνάνε και σηκώνες είναι φασκόνη. Νομίζω ότι. Θα έχει κλείσει, δεν θα έχει αυτοκίνητα εδώ. Τι είπατε. Θα είναι κλειστός ο δρόμος. Όχι, λέω μετά από όλο αυτό που έγινε, δεν καθαρίστηκε ο δρόμος με αποτέλεσμα τα αυτοκίνητα που περνάνε σκόνη. Βλέπετε πώς είμαστε. Κάθε μέρα ρίχνουμε νερά. Έχουμε προβλήματα. Εργοτάξιο είναι. Εργοτάξιο ναι. Συμφωνώ μαζί σας και είμαι υπέρ όλων των έργων ως γνωστό στην Καλαμάτα. Εγώ δεν γκρινιάζω ποτέ όχι. Όταν γίνονται καλά πράγματα για την πόλη που αγαπώ. Αντιληπτό. Θα ήθελα να εκλιπαρώ πάντα και δεν είμαι αυθάδης. Όταν είναι δυνατόν να υπάρχει μια συνεργασία για τη συνέχεια, τουλάχιστον να μην είμαστε ανοιχτά Δευτέρα απόγευμα. Αν γίνεται Σαββατοκύριακα, καταλάβατε. Δεν ξέρω, είναι λίγο δύσκολο. Είναι λίγο δύσκολο. Δηλαδή, όταν θα μπει ο εργολάβος, εμείς θα πιέζουμε, θέλω ο αντιδήμαρχος από πάνω συνεχώς, ναι. Θα πιέζουμε να τελειώνει μία εργασία και είναι ένα κομμάτι. Ναι, να πιέζει. Δεν μπορεί όμως να το πάει Σαββατοκύριακο. Πρέπει να μπει και να δουλέψει. Λοιπόν, κάνει δύναμη. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα μαζί με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συλλόγου. Να επισκεφτούμε τους επαγγελματίες εδώ της Αναγνωσταρά, να τους ενημερώσουμε για τα έργα που ξεκινούν τις επόμενες μέρες. Έχουν ήδη ξεκινήσει αυτό το υποέργο από τη ΔΔΕ, που είναι η υπογειοποίηση του δικτύου της ΔΕΗ. Αλλά όμως τις επόμενες μέρες θεωρούμε ότι αυτό το πρώτο κομμάτι που αφορά από τη Βαλαωρίτου έως την Πολυχάρους θα ξεκινήσει να υλοποιείται. Ένα σημαντικό έργο σε έναν σημαντικό δρόμο εμπορικό, παράλληλο της Αριστομένου, που θα δώσει μια έτσι δυναμική στην ευρύτερη περιοχή και μια εμπορική πνοή εδώ. Ο δρόμος αυτός είναι 600 μέτρα. Είναι μεγάλο έργο, καθώς δεν αφορά μόνο την ανάπλαση των πεζοδρομίων και του οδοστρώματος, αλλά και έργα υποδομών, καθώς θα εγκατασταθεί το δίκτυο ίδρυυσης και το δίκτυο διαχείρισης σωμβρίων. Ένα έργο λοιπόν 600 μέτρων, το οποίο έχει ένα συμβατικό χρόνο υλοποίησης 240 ημέρες, αλλά θα προσπαθήσουμε εμείς πιέζοντας και διαμορφώνοντας υλοποιώντας το έργο τμηματικά να ελαφρύνουμε όσο μπορούμε τους επαγγελματίες της περιοχής. Ενημερώνουμε λοιπόν τους επαγγελματίες σήμερα ότι εμείς ως Δημοτική Αρχή για όσο διαρκεί αυτό το έργο
θα εισηγηθούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη μείωση των τελών καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμού. Τη μηδενική καταβολή, μάλλον, τελών καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμού για όσο διαρκεί τώρα. Όπως είπε και ο Δήμαρχος, η παρέμβασή μας στην οδό Αναγνωσταρά αφορά έργα, βασικά έργα υποδομής. Ο ηλεκτροφωτισμός, η αναβάθμιση του δικτύου ενέργειας γίνεται ήδη. Θα ακολουθήσει η αντικατάσταση του δικτύου του αγωγού ίδρυυσης, θα μπει καινούριος αγωγός και βεβαίως και η ενίσχυση του δικτύου απορροής των ομβρίων υδάτων. Παράλληλα, όταν θα τελειώσουμε με όλα αυτά, θα δημιουργηθεί ένα μεγάλο πεζοδρόμιο στο ανατολικό μέρος της Αναγνωσταρά, ώστε η κίνηση των πεζών να είναι απρόσκοπτη και πιστεύουμε ότι με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθεί πάρα πολύ η επισκεψιμότητα και θα ανέβει, όπως αντιλαμβάνεστε, και η εμπορική αξία όλης της περιοχής. Ζητούμε την υπομονή, γιατί τέτοια έργα απαιτούν τη συνεργασία πολλών φορέων. Ζητούμε την υπομονή του κόσμου. Εμείς θα είμαστε εδώ απάνω κατά πάνω ώστε να το ολοκληρώσουμε εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί και το αποτέλεσμα θα δικαιώσει και εμάς και θα ευχαριστήσει όλο τον κόσμο και τους επαγγελματίες αλλά και τους επισκέπτες. Κάνουμε τα πάντα για να δώσουμε υπηρεθέμενη αξία και σε αυτή την περιοχή. Είμαστε και εμείς σήμερα σε αυτή την επίσκεψη που κάνει ο κύριος Δήμαρχος και ο κύριος Αντιδήμαρχος. Καταρχήν τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση αυτή να βρεθούμε στα καταστήματα εδώ της Αναγνωσταρά, αλλά και της Ανδρέας Σκιά, η οποία δεν ήταν μέσα στο πρόγραμμα και προσπαθούμε και ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο, ώστε να ενταχθεί και αυτό το μικρό κομμάτι και λίγο μία επανάπλαση της οδός Βαλαωρίτου, η οποία χρειάζεται αυτό την ανάπλαση. Όντως η Αναγνωσταρά είναι ένας δρόμος ο οποίος ήταν υποβαθμισμένος εδώ και χρόνια και θα είναι ένα έργο, πιστεύω, πνοής. Εμείς είμαστε εδώ ώστε να βοηθήσουμε και εμείς, να συμβάλλουμε ώστε να διασφαλίσουμε ότι το έργο θα γίνει στα χρονοδιαγράμματα τα οποία είπε και ο κύριος Δήμαρχος και ο κύριος Αντιδήμαρχος και πιστεύω ότι θα γίνει ένας δρόμος αντάξιος της αριστομένους. Τι κάνετε? Καλά. Ορίστε. Αυτά εδώ ποτέ δεν τα πάρουν. Μου είπανε προχθές ότι θα τα πάρουν και μου έχουν κλείσει τρεις βιτρίνες. Θα τα πάρουν, είναι συνδεδιέ αυτό εδώ. Δεν είναι έργο του Δήμου αυτό εδώ. Αλλά πρέπει να τα πάρουν. Δεν γίνεται να πάρουν. Εντάξει. Είναι γεγονός ότι οποιοδήποτε έργο δημιουργεί ένα στάθος, αλλά το αποτέλεσμα τουλάχιστον αδικαιώνει. Θα τα πάρουν. Γι' αυτό και άλλωστε και δώσαμε και εμείς θέση μπροστά στα ταξί γιατί δυσκολεύαμε. Ναι, ξέρω. Εντάξει, καλές δουλειές. Ευχαριστώ. Γεια σας. Τα έργα σήμερα γίνονται σε αυτό το κομμάτι εδώ, μετά της Δάφνης Παπαδοπούλου το δρόμο. Είναι κλειστός ο δρόμος σε αυτό το σημείο. Είμαστε περίπου πίσω από το πνευματικό κέντρο. Γίνεται υπογειοποίηση των δικτύων. Yeah, I agree.